κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Παπουτσής. Έχει το λόγο για 6 λεπτά, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ παρακολουθούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε πολλά εξ αυτών τα οποία έλεγε, συμφωνούσαμε ότι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, ο αξιότιμος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, άκουσα την μία από τις τελευταίες του φράσεις και έμεινα εμβρότητος. Μου θυμήσατε το Far West, το άγριο Far West. Μου θυμήσατε τους κυνηγούς κεφαλών. Αυτό προτείνετε? Ότι θα δίνετε 2 μισθούς στους αστυνομικούς που τραυματίζονται από όταν επιχειρούν να κυνηγήσουν λαθρομετανάστες? Τι λέτε ακριβώς? Έχετε καταλάβει τι λέτε στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα οι συνάδελφοί σας χειροκροτήσανε? Πού βρισκόμαστε? Τι κάνει ακριβώς το λαός αυτή τη στιγμή? Τι επιχειρεί να αναλάβει? Έμεινα ειλικρινά άναυδος. Σε όλη την κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα, αυτής της επερώτησης, τι να αναλάβει και η Ελληνική Βουλή? Να χρηματοδοτεί κυνηγούς κεφαλών? Τι μας λέτε, κύριε Βελόπουλε? Έχετε συνειδητοποιήσει τι λέτε? Έχετε συνειδητοποιήσει τι λέτε? Τι προτείνετε ακριβώς? Παρακαλώ αμφωτέρους να πάψει ο διάλογος αυτή την ώρα. Η Ελλάδα δεν είναι Far West, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δεν χρειάζεται κυνηγούς κεφαλών. Χρειάζεται αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, η οποία να λειτουργεί στο πλευρό του πολίτη. Ναι, κύριε Κοραντή, μην κάνετε έτσι ηρωνικές χειρονομίες. Ξέρω πολύ καλά τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης και τι εννοεί. Ξέρω πολύ καλά τι λέει και αντιλαμβάνομαι πολύ περισσότερο τι εννοεί. Άκουσα πάρα πολύ καλά, κύριε. Άκουσα πάρα πολύ καλά. Δεν προβλέπει η ελληνική πολιτεία. Δεν προβλέπουν οι Τι λέτε, τι μας λέτε? Δεν υπάρχει το κράτος και η πολιτεία? Δεν υπάρχει το κράτος και η πολιτεία? Εσείς θα υποκαταστήσετε το κράτος και την πολιτεία? Πού το βρήκατε αυτό γραμμένο? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιχειρείτε συστηματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, πότε χρησιμοποιώντας ήπιο τόνο, αλλά σωστή φρασιολογία και σωστά επιχειρήματα, και πότε οξύνοντας την φωνή σας, υψώνοντας τη φωνή σας και χρησιμοποιώντας ακραίες κορώνες, λαϊκιστικές κορώνες, προσπαθείτε με κάθε τρόπο να κάνετε μία πολιτική επιδίωξη. Δεν έχετε τίποτε άλλο. Μία πολιτική επιδίωξη. Να εκμεταλλευτείτε κομματικά την κοινωνία του φόβου, την οποία μαζί με τη Νέα Δημοκρατία οργανώνεται στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Αυτό κάνετε. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Και αντί να σταθείτε στο πλευρό μιας κυβέρνησης η οποία τους τελευταίους μήνες προσπαθεί με κάθε τρόπο, με πολιτικό και αυστηρότερο, με ήρεμο τρόπο και με αυστηρό τόνο, προσπαθεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα, να συμμαζέψει τα χάλια τα οποία βρήκαμε παραλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της χώρας στο συγκεκριμένο πεδίο, αντί να σταθείτε με ειλικρινή τοποθέτηση απέναντι στα προβλήματα, τι κάνετε? Ξεκινάτε τις ομιλίες σας όλοι, με ήρεμο τρόπο, δήθεν ενδιαφερόμενοι και δήθεν εκφράζοντας την λαϊκή αγωνία, και καταλήγετε στις πιο σκληρές, στις πιο αντιδραστικές, στις πιο απαράδεκτες για μια σύγχρονη κοινωνία, ευρωπαϊκή κοινωνία, προτάσεις. Τι κάνετε? Με πολύ έξυπνο, οφείλω να ομολογήσω, και έντεχνο τρόπο, επιχειρείτε να δημιουργήσετε μια σύγχυση και ανακατεύετε όλα μαζί. Τη λαθρομετανάστευση, τη μετανάστευση, την εγκληματικότητα, τη διασύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος, την παράνομη διακίνηση των ναρκωτικών, τα πάντα όλα μαζί. Και τι λέτε? Λέτε ότι όλα αυτά απαιτούν ένα συγκεκριμένο και αυστηρό τρόπο αντιμετώπισης. Λες και δεν γνωρίζουν ο πρόεδρός σας πρώτα απ' όλα και πολλοί εκ των συναδέλφων διακεκριμένων πολιτικών, νομικών, νομιμαθών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει και σε διεθνή όργανα. Δεν γνωρίζουν ότι το καθένα από αυτά προϋποθέτει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης, άλλους τρόπους η λαθρομετανάστευση, άλλους τρόπους η μετανάστευση, άλλη πολιτική η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, και όλα αυτά μαζί προϋποθέτουν μια αξιόπιστη αστυνομία, αξιόπιστους μηχανισμούς, με σύγχρονες υποδομές, με υποδομές οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες από την άλλη πλευρά υποδομές του οργανωμένου εγκλήματος παντού.
και όλα αυτά μαζί να λειτουργήσουν υπέρ της κοινωνίας της ασφάλειας των πολιτών, όχι της κοινωνίας του φόβου. Δεν συμβάλλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν διαρκώς και με κάθε τρόπο επιχειρούμε να τρομοκρατήσουμε την κοινωνία. Πότε ο ένας με την οικονομία, πότε ο άλλος με την ασφάλεια και την λαθρομετανάστευση, πότε με την εγκληματικότητα, πότε με το ένα, πότε με το άλλο. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν πάντοτε άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κατοικούν στην Αθήνα, οι Έλληνες πολίτες, στις μεγάλες πόλεις, στις μικρές πόλεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έφυγαν από κάποιες άλλες χώρες, αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή εδώ στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας, γιατί είναι πράγματι, και έχετε δίκιο σε αυτό, συντεταγμένοι στις προσπάθειες του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Και έχουμε καθήκον όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά για να τα αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχωρίζουμε τις πολιτικές μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω ζήσει για 16 χρόνια στο Βέλγιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω τι σημαίνει γκέτο. Δεν θα ήθελα ποτέ να δω στην Ελλάδα να δημιουργείται γκέτο. Αλλά γνωρίζω ταυτόχρονα ότι για να μην υπάρξει γκέτο, από μετανάστες δηλαδή, για να μην υπάρχουν τέτοιοι θύλακες στην κοινωνία μας, χρειάζονται πολιτικές που είναι πρώτα απ' όλα ανθρώπινες πολιτικές, που είναι δημοκρατικές πολιτικές, και πέραν αυτών χρειάζονται πολιτικές που αντιμετωπίζουν τα αίτια που δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα στη ρίζα τους. Και όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της η Ελλάδα. Η λαθρομετανάστευση είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αφορά την παγκόσμια κοινότητα, όπως αφορά τις μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες που ενδιαφέρονται και πρέπει να αναλάβουν ρόλο και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη στις χώρες από που προέρχονται οι λαθρομετανάστευς, όπως επίσης είναι και θέμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου πρέπει να επιβάλλει και να συνεργήσει μαζί με όλες τις άλλες δυνάμεις για την αποκατάσταση των δημοκρατικών καθεστώτων εκεί όπου πλήττεται η δημοκρατία και είναι ένας από τους βασικούς λόγους εξόδου των μεταναστών από τις χώρες αυτές και στο εσωτερικό μέτωπο, στο εσωτερικό της χώρας μας. Εκείνο το οποίο προέχει είναι η συνέργεια των πολιτικών, εκείνων δηλαδή που δημιουργούν όρους ανθρώπινης διαβίωσης, και ο κύριος Υπουργός προηγουμένως αναφέρθηκε διεξοδικά πάνω σε αυτό, στους Έλληνες πολίτες φυσικά, αλλά και σε εκείνους που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θέλουν, το επιθυμούν οι ίδιοι, να συμμετάσχουν νόμιμα στις διαδικασίες της χώρας μας, στις λειτουργίες της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας. Δεν μπορούμε όμως, και μετά από όλα αυτά βεβαίως, να ξεχωρίσουμε εκείνους οι οποίοι ιδρούν παράνομα, να διακρίνουμε εκείνους οι οποίοι ιδρούν στην εγκληματικότητα, να ανοίξουμε σταθερό μέτωπο όλοι μας, και πράγματι χρειάζεται εθνική προσπάθεια, ενάντια στην εγκληματικότητα, ενάντια στη βία, ενάντια στην τρομοκρατία, αλλά μόνο τότε θα μπορέσουμε όλοι αποφασιστικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Διαφορετικά, θα είναι καλό το σύνθημα του κυρίου Υπουργού, καλή η προτροπή όλων μας να βγουν όλοι στους δρόμους, όλοι οι αστυνομικοί εννοεί στους δρόμους. Αλλά εάν δεν υπάρχουν οι άλλες συνθήκες, αν δεν υπάρχουν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εκείνες που πράγματι θα κάνουν τον πολίτη να αισθάνεται ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είναι φίλιες δυνάμεις και ότι λειτουργούν προς το δικό τους συμφέρον, τότε θα έχουμε κοινωνικές συγκρούσεις. Γι' αυτό σας μιλούμε για μια συνολική πολιτική. Φανταστείτε τι σημαίνει όλοι στους δρόμους και την ίδια στιγμή όλος ο κόσμος στους δρόμους διαμαρτυρόμενος για κάτι άλλο. Γι' αυτό μιλούμε με τη γλώσσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας και της πραότητας, με την οποία αναφέρθηκε προηγουμένως και χρησιμοποίησε προηγουμένως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, και σας μιλούμε για μια συνολική προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνησή μας σε όλους τους τομείς. Είμαστε εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είμαστε εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης και η προσπάθειά μας είναι συνολική. Το τονίζω αυτό. Πρώτα απ' όλα να βγει η χώρα από την κρίση, δεύτερον να εγγυηθούμε την συνοχή και την αλληλεγγύη της κοινωνίας, και τρίτον να αποκαταστήσουμε το κύρος των θεσμών και των μηχανισμών του κράτους που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του πολίτη. Αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι εξεκομμένη, δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Είναι ενιαία και είναι συνολική. Και με τη συνέργεια όλων μας, την ευθύνη όλων μας, όλων των πολιτικών δυνάμεων, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πετύχουμε. Εάν υπάρχουν διαφορετικές φωνές και διαφορετικές προσεγγίσεις, και πάλι θα πετύχουμε. Απλώς θα καθυστερήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.